Γεια σας, είμαι η Ρίτα από Καλλιρί στη Vintage και σήμερα θα δούμε βήμα-βήμα πώς έβαψα αυτό το σκαμπό που βλέπετε στη φωτογραφία. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία από την αρχική του κατάσταση. Όταν το πήρα είχε ένα εξωθοριασμένο ροζ ύφασμα πάνω, το πήγα λοιπόν στον ταπετσέρι, μου έβγαλε την ταπετσέρια και τώρα θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς το έβαψα και πώς άλλαξα το ύφασμα στο κάθισμα. Αυτό είναι λοιπόν το σκαμπουδάκι, αυτό είναι το κάθισμα, το οποίο το έχω ξεκολλήσει από τη βάση και έχω ξυλώσει το παλιό ύφασμα που είχε από πάνω και θα βάλουμε αυτό στην άκρη προς το παρόν και θα ξεκινήσουμε βάφοντας τη βάση. Όπως βλέπετε, έχει ξεφλουδιστεί εδώ πέρα το χρώμα σε πολλά σημεία και με το κάνω ακόμα και με το δάχτυλό μου πέφτουνε. Οπότε θα πάρω ένα βρεγμένο γυαλόχαρτο σφουγγαράκι και θα τρίψω όλο το τραπεζάκι καλά-καλά, να φύγουν όλα τα φλούδια και να λιανθεί η επιφάνεια για να πιάσει καλύτερα το χρώμα και να μην μπαίνουν αυτές οι φλούδες και τα σκουπιδάκια στο πινέλο μας και μας χαλάνε το αποτέλεσμα. Ψεκάζουμε λοιπόν το σκαμπουδάκι, την επιφάνεια που θα τρίψουμε. Ψεκάζω λίγο και το γυαλό χαρτό μου. Γιατί τώρα το κάνω αυτό? Γιατί αυτό που θέλω είναι απλώς να λιάνω την επιφάνεια και να φύγουν οι φλούδες. Δεν θέλω να σηκωθεί στην επιφάνεια σκόνη για λόγους υγείας. Κάθε φορά που τρίβω το κάνω αυτό και γι' αυτό μου αρέσει το χρώμα κυμολίας που δεν χρειάζεται τρίψιμο, γιατί το τρίψιμο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας. Δεν ξέρουμε τι λούστρα, τι χρώματα έχουν χρησιμοποιήσει και άμα δεν χρησιμοποιήσουμε το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, όλη αυτή η σκόνη θα καταλήξει μέσα στα πνευμόνια μας. Ακόμα και τώρα που τρίβω, φοράω μασκούλα. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει ψηλό γυαλόχαρτο, αλλά βλέπω ότι μερικές φλούδες δεν φεύγουν, οπότε πάω σε λίγο πιο χοντρό γυαλόχαρτο. Ναι, αυτό είναι καλύτερο. Τρίβουμε λοιπόν έτσι προσεκτικά. Καλύτερα είναι να γίνει αυτή η δουλειά σε εξωτερικό χώρο, εάν μπορείτε, βγάλτε το στο μπαλκόνι σας, έξω στον κήπο αν έχετε. Και συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο. Μέχρι να είναι η επιφάνεια λία, να περνάτε το χέρι σας από πάνω δηλαδή. Και η επιφάνεια να είναι λία. Εντάξει, τελείως λία δεν θα είναι, γιατί το χρώμα δεν θα φύγει από παντού. Αφού τελειώσω με το κάθε ποδαράκι, το ξαναψεκάζω. Και με ένα πανάκι το σκουπίζω. Αυτό το ποδαράκι τώρα είναι έτοιμο για βάψιμο. Προχωράω να κάνω το ίδιο και στα υπόλοιπα και σε αυτό το κομμάτι και μετά θα προχωρήσουμε στο βάψιμο. Καθώς έχω επιλέξει για το κάθισμα το ύφασμα που βλέπετε στη φωτογραφία, αποφάσισα να βάψω το υπόλοιπο με την απόχρωση Vintage Red και Rusty Orange. Μπορεί να βάλω και κανένα άλλο χρώμα στην πορεία, θα δούμε. Αλλά θα ξεκινήσω βάφοντας τα πόδια με την απόχρωση Vintage Red. Θα λιτώ όλη την επιφάνεια. Εκτός από τα ποδαράκια, αυτό εδώ το κομμάτι θα το βάψω πορτοκαλί. Και μπορεί να βάψω και αυτό κάποιο άλλο χρώμα. Το έβαψα κατά λάθος, οπότε θα έρθω λίγο να το σκουπίσω. Βλέπετε τι ωραίο πράγμα με το χρώμα κυμολίας. Αλλάζουμε γνώμη, αμέσως το διορθώνουμε. Λοιπόν. Έβαψα αυτά τα δύο, θα πάρω ένα άλλο πινελάκι, λίγο πιο μικρό. Ποιο να πάρω, αυτό εδώ. Αυτό είναι από το set mini πινέλο, όπως θα σας το δείξω, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι φοβερό για λεπτομέρειες, θα βρείτε στο e-shop μου. Λοιπόν, βουτάω αυτό το πινελάκι στο Rusty Orange. Θα σας φέρω πιο κάτω. Και με αυτό θα βάψω αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ έτσι εξαντρίκ, μ' αρέσει. Είναι σαν την καρέκλα που βάψαμε την περασμένη εβδομάδα. Βάφω μόνο αυτό, αφήνω αυτό και αυτό, γιατί έτσι όπως το βλέπω θα χρησιμοποιήσω και άλλα χρώματα. Θα το κάνω πολύ χρώμα. Θα πάρω χρώματα από το ύφασμα, θα πιάσω χρώματα από το ύφασμα για να κάνω αλλιώς και τα ποδαράκια. Αυτό εδώ πέρα το κομματάκι θα το κάνω χρυσό. Όταν στεγνώσει θα βάλω από πάνω χρυσό χρώμα ή χρυσή δαχτυλοπατίνα, θα δω. Αλλά προς το παρόν το βάφω με το πορτοκαλί. Θα
κάνω έτσι και τα άλλα δύο ποδαράκια και θα έρθουμε μετά να δούμε τι θα κάνουμε με το υπόλοιπο πόδι. Έτσι πως έβαφα τα ποδαράκια, γύρισα ίσια το σκαμπουδάκι και προσπαθώ τώρα να βρω τι χρώμα να βάλω σε αυτό το πλαίσιο που θα είναι αυτό που θα φαίνεται ακριβώς κάτω από το κάθισμα. Οπότε σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το Dusty Olive, έτσι ένα λίγο πιο σκούρο χρώμα που να ταιριάζει με αυτό το πράσινο εδώ πέρα. Οπότε ας το δοκιμάσουμε να δούμε πώς θα γίνει. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το πινελάκι, είναι το επαγγελματικό πινέλο των 2 εκατοστών της Vintage Paint. Παίρνω λίγο από το Dusty Olive. Ξέχασα να ανακατέψω το χρώμα. Κάνουμε κάθετους κύκλους, σαν να προσπαθούμε να ξύσουμε κάτι από τον πάτο και να το φέρουμε πάνω. Γιατί οι χρωστικές πηγαίνουν και κάθονται κάτω, αν έχει μείνει το χρώμα για πολύ καιρό. Είδατε, καμία σχέση πως απλώνεται το χρώμα αφού το ανακατέψω. Δεύτερο χέρι. Το χρώμα κλειστράει λίγο πάνω σε αυτή την επιφάνεια. Θα βάλω λίγο παραπάνω. Και όταν δούμε ότι δεν πιάνει το χρώμα πολύ καλά σε μια επιφάνεια, δεν προσθέτουμε νεράκι. Δουλεύουμε με στεγνό πινέλο. Απλώνουμε το χρώμα προσεκτικά και απαλά για να μην το ψήσουμε στην επιφάνεια και το αφήνουμε να στεγνώσει πολύ καλά πριν το επόμενο χέρι. Παίρνω αρκετό χρωματάκι με το πινέλο μου και το απλώνω στην επιφάνεια έτσι, πολύ πολύ απαλά και μετά θα το αφήσω να στεγνώσει πολύ πολύ καλά. Μερικές επιφάνειες είναι έτσι, το πετάνε το χρώμα, μας ζορίζουν λίγο. Και με τα πόδια, άμα το δείτε στο βίντεο φαίνεται αυτό, έχω κάνει ήδη δύο χέρια και ακόμα δεν έχει καλυφθεί το πόδι. Σε έκανα δύο σημεία, θα ήθελα να προσθέσω και λίγη λάμψη, αλλά δεν θέλω να βάλω πολύ έντονο χρυσό, οπότε εδώ έχω ανακατέψει λίγο χρυσό με λίγο ασημί, μεταλλικό χρώμα και βγήκε αυτό το υπέροχο, το λίγο σαμπανιζέτο χρώμα. Οπότε θα το βάλω εδώ λίγο να δω πώς φαίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για να δοκιμάσω το ίδιο και από πάνω. Κάνω το ίδιο και στα υπόλοιπα ποδαράκια και μετά θα έρθω να βάλω και ένα δεύτερο χέρι για να είναι ακόμα πιο έντονο. Τι λέτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω και στα άλλα τρία ποδαράκια και μετά θα βάλω από πάνω το κάθισμα για να δούμε πώς φαίνεται όλο μαζί. Ενώ λοιπόν στεγνώνουν τα ποδαράκια που έχουν γίνει φανταστικά, θα κόψω το ύφασμα και θα το βάλω μέσα στα πλούρο πάνω στη βάση. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα και θέλω να το κεντράρω όμορφα πάνω στο κάθισμα. Αυτό εδώ είναι το κάθισμα και θέλω κάπως αυτή τη φιγούρα εδώ, αυτή εδώ τη φιγούρα που βλέπετε πάνω, να την κεντράρω με έναν τρόπο που να είναι και ίσιο και να μην είναι αρκετό ύφασμα γύρω γύρω. Να πάει από κάτω. Οπότε έτσι εδώ έχουμε και αυτήν εδώ τη φιγούρα στο πλάι και εδώ πέρα κάτω θα φαίνεται αυτό. Viva la vida. Ζήτω η ζωή.
Να πω την αλήθεια, δεν είμαι και πάρα πολύ της ακρίβειας σε τέτοια θέματα. Εδώ ξέρω ότι πρέπει να πάει τουλάχιστον μέχρι εδώ. Οπότε θα το κόψω σε αυτό εδώ το σημείο. Κόβουμε μαγιά. Έχω αυτό εδώ το απλό συρραπτικό που για τέτοιες δουλειές, εντάξει, σας βλέπω το χέρι, αλλά θα γίνει η δουλειά σας. Τα ποδαράκια από το σκαμπό τα σφραγίζω με το Ultra Matte Βερνίκι της Vintage Paint, γιατί θέλω να είναι μάτο αποτέλεσμα. Ενώ εδώ πέρα πάνω, αυτά εδώ τα στρόγγυλα, τα σφράγισα με το Gloss Βερνίκι της Vintage Paint, γιατί ήθελα να γυαλίζουν λίγο. Έχει στεγνώσει, είναι όλο έτοιμο. Βλέπετε, έχω φτιάξει και όλες τις λεπτομέρειες εδώ με το χρυσό, φαίνεται όμορφο και λαμπερό. Και τελικά άλλαξα γνώμη για το πράσινο. Μου φαινόταν λίγο σκούρο και αντί να χρησιμοποιήσω το Dusty Olive, χρησιμοποίησα το Bright Green, που είναι το πιο ζωντανό πράσινο που έχει το χρωματολόγιο της Vintage Paint. Εδώ είναι το κάθισμά μου, είναι έτοιμο. Θα μπορούσα να είχα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά στο κάθισμα, αλλά πρώτη φορά που το κάνω και να πω την αλήθεια, βιαζόμουν και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη, οπότε το έκανα λίγο στην τύχη, αλλά ευτυχώς δεν είχα πολύ φύρα με το ύφασμα. Βιδώθηκε πάνω στη βάση και είναι όλο έτοιμο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σήμερα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο, εγγραφή με καμπανάκι αν θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο μου. Μην ξεχάσετε να γίνετε μέλος στην ομαδούλα μας στο Facebook, πώς να το βάψω. Και αν έχετε οποιασδήποτε απορίες, προτάσεις, μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Σας εύχομαι λοιπόν ένα ωραίο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!